Κώστας Δασκαλάκης, μέλος του Φοιτητικού Συλλόγου Πολιτικών Επιστημών. Σήμερα, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι διενεργούμε κατάληψη της Τετανίας του Άπουτου μετά από γενικές συνελεύσεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης, την Τρίτη και Τετάρτη, αύριο και μεθαύριο, εν ώψη της ψήφισης νομοσχεδίου και Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί διήμερος αποκλεισμός του Άπουτου. Αυτό το νομοσχέδιο φέρνει βάση εισαγωγής, πανεπιστημιακή αστυνομία, πειθαρχικά και διαγραφές και αποτελεί μια επίθεση στη δημόσια παιδεία, την οποία έχει καταφέρει να υπερασπιστεί και να διατηρήσει στην Ελλάδα το φοιτητικό κίνημα και το πανεκπαιδευτικό συνολικότερα τα τελευταία 40 χρόνια. Αποτελεί επίθεση στη δημόσια παιδεία, ακριβώς επειδή θα αποκλείσει χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες και θα τους στείλει από τα ΑΕΗ στη τεχνική εκπαίδευση. Επίσης, ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι μέσω της πειθάρχησης και της επιτήρησης και της άπορης ριζοσπαστικοποίησης που θα εξασφαλίσει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς θα είμαστε όλοι στους δρόμους τη Τετάρτη και καλούμε όλο το λαό και αρχικά τους φοιτητές να έρθουν στις γενικές συνελεύσεις και όλο το λαό να είναι στο δρόμο τη Τετάρτη και τις επόμενες εβδομάδες.